χάος και αρμονία. Δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις που αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στη Θεογονία του, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Ησίωδος μίλησε για την αρχή του κόσμου που είναι το χάος. Στη συνέχεια το χάος γέννησε τη νύχτα και το σκοτάδι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στην καθημερινότητά μας, όταν τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, οι σκέψεις μας κατακλείζουν, τα συναισθήματά μας είναι υπερβολικά, οι συνθήκες χρειάζονται διαχείριση και εμείς αδυνατούμε να το κάνουμε, μιλάμε για μια χαοτική περίοδο. Απάντηση στο χάος αυτό που ζούμε έρχεται από την αρμονία. Η λέξη αρμονία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα αρμόζω, που σημαίνει συνδέω, ταιριάζω, θέτω σε τάξη. Η αρμονία λοιπόν θα μπορούσε να είναι ο τελικός στόχος στη ζωή ενός ανθρώπου, να θέσει δηλαδή σε τάξη τις προτεραιότητές του, τις εκκρεμότητές του, τα θέλω, τα δε θέλω, τις σκέψεις του, τους φίλους του και τους μη φίλους του. Να φέρει δηλαδή κανείς τη ζωή του σε μία συνθήκη που όλα θα είναι αρμονικά ή το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Και έτσι οποιοδήποτε εμπόδιο προκύπτει στην πορεία να μπορεί να το αντιμετωπίσει τοποθετώντας το στη σωστή σειρά, στη σωστή θέση. Σαν το παράδειγμα με τη λίμνη και το βότσαλο, όπου ένα βότσαλο πέφτει στη λίμνη και δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους. Ταράζει δηλαδή τα πράγματα για λίγο, στη συνέχεια όμως σιγά σιγά η αρμονία αποκαθίσταται. Η αρμονία θα σε βοηθήσει να νιώσεις σιγουριά και σταθερότητα, να τακτοποιήσεις το κάθε τι στη ζωή σου, στη θέση που του αξίζει και όταν το χάος εμφανίζεται εκεί που δεν το περιμένεις, να ξέρεις πού ακριβώς να το τοποθετήσεις και αυτό. Για να φτάσουμε όμως στην επιθυμητή αυτή αρμονία, χρειάζονται πολλά βήματα που θα τα δούμε στην πορεία.